αυξάνεται. Πολυμελής ομάδα προσκόπων βρίσκεται εδώ και τρεις ημέρες στις πληγήσεις περιοχές της Εύβοιας και προσφέρει εθελοντική εργασία σε όποιον το έχει ανάγκη. Προσφέρουμε βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες. Εκεί έχουμε επικεντρωθεί σε ηλικιωμένους, σε άτομα που χρήζουν ειδικής βοήθειας. Στο πεδίο των ευθυνών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, απαντώντας στις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ξεκαθαρίζει ότι ο λόγος που έγιναν μόνο δύο από τα πέντε αντιπλημμυρικά έργα που είχαν δημοπρατηθεί μετά τις περσινές φωτιές στην Εύβοια είναι πως πάγωσαν λόγω απόφασης της ανεξάρτητης αρχής προδικαστικών προσφυγών. Η αρχή έκρινε ότι δεν έπρεπε να ανατεθούν σε ανάδοχο, με το σκεπτικό ότι δεν είχαν επίγοντα χαρακτήρα. Να πάμε τώρα στην Εύβοια και στα πολιτικά. Εκεί βρίσκεται η Ρεγκίνα Σαββούρδου, θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, πέμπτη ημέρα του οδηπορικού της ΕΡΤ, στις πληγήσεις από την φωνική πλημμύρα περιοχές και οι κάτοικοι σε αρκετά χωριά συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις λάσπες, κυρίως στις παραποτάμιες περιοχές, οι οποίες είναι και οι πλέον βεβαρημένες οι περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα. Εμείς πράγματι βρισκόμαστε στην κοινότητα των πολιτικών του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων και είναι συγκινητική πραγματικά η ανθρωπιστική βοήθεια που προσφέρεται στους πληγέντες σε είδη πρώτης ανάγκης, σε νερό, φαγητό, ρουχισμό, ακόμη και από τον απλό κόσμο. Σε διάφορα κεντρικά σημεία των χωριών συγκεντρώνονται τεράστιες ποσότητες από ρούχα, φαγητό και οτιδήποτε θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο σε αυτούς τους ανθρώπους που από την μια στιγμή στην άλλη είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τα ορμητικά νερά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την καταγραφή των ζημιών, Γιάννη, το Υπουργείο Υποδομών έχει ελέγξει μέχρι σήμερα 1.455 κατοικίες αλλά και επαγγελματικούς χώρους και άλλα κτίρια όπως εκκλησίες, δημόσια κτίρια ή αποθήκες, τόσο στο Δήμο Χαλκιδαίων όσο και στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Συνολικά 19 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές. Κίτρινες έχουν χαρακτηριστεί 10 κατοικίες και 2 κόκκινες. 2 επαγγελματικοί χώροι χαρακτηρίστηκαν κίτρινοι και 4 αποθήκες έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες και αυτές. Μάλιστα, Ρεγκίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα στις παράπλευρες απώλειες.